για τη ρύθμιση των 100 δόσεων έρχεται σήμερα σαν τροπολογία στο παρόν νομοσχέδιο μια άλλη, ας πούμε, επίσης ρύθμιση. Εγώ θα τονίσω αυτό που λέει στον τίτλο, εκτός ρύθμισης. Και θα πω ποια είναι και μια μεγάλη διαφορά χρονική έτσι κι αλλιώς. Οτιδήποτε πρόκειται να συζητήσουμε τις επόμενες μέρες θα είναι μια ρύθμιση που θα ανοίξει γύρω στο Πάσχα, λίγο πριν, λίγο μετά, και θα κλείσει τέλος Μαΐου. Αυτό που συζητούμε στο παρόν νομοσχέδιο που ολοκληρώνεται απόψε είναι μια τροπολογία εκτός ρύθμισης που αφορά ένα μικρό σύντομο παράθυρο ευκαιρίας μιας όλης εβδομάδας μέσα στο Μάρτι. Ανοίγει μέσα στο Μάρτι, γύρω στις 20 του μήνα που ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει σε ΦΕΚ το παρόν νομοσχέδιο και κλείνει στις 27 Μαρτίου, έτσι ώστε τα όποια έσοδα, επειδή θα πρέπει να καταβληθούν μετά τη συμπλήρωσή της μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες, να είναι έσοδα του μηνός Μαρτίου. Είναι λοιπόν φανερό γιατί είναι εκτός ρύθμισης. Δεν έχει κανένα προαπαιτούμενο και δεν συνεπάγεται πέρα από τα ίδια τα χρήματα που θα πληρωθούν καμιά άλλη υποχρέωση, ούτε καν την υποχρέωση, αντίθετα με ό,τι θα ακολουθήσει τον Απρίλιο ή τον Μάιο, του να υπαχθεί ό,τι δεν πληρωθεί από τα χρέη των φυσικών προσώπων ή των επιχειρήσεων που θα πάρουν μέρος σε αυτή, το να υπαχθούν σε ρύθμιση. Ποιο είναι το νόημα αυτού του σύντομου παράθυρου ευκαιρίας? Το νόημα είναι να μπορέσουν να υπάρξουν εισπράξεις που να αφορούν τα παλιά και πολύ παλιά χρέη. Τα παλιά χρέη είναι χρέη με μικρό κατά κανόνα κεφάλαιο και με πάρα πολύ μεγάλες προσαυξήσεις. Είναι χρέη τα οποία δεν υπολογίζονται από τον υπηρεσιακό μηχανισμό του Υπουργείου Οικονομικών, ούτε καν στο πλαίσιο αυτών που μπορούν να εισπραχθούν. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι αυτός ο δείκτης που είναι απόλυτα μετρήσιμος, δεν είναι κάποιο είδους δηλαδή αξιολόγηση, που λέγεται αξιόχρεο ληξιπρόθεσμο χρέος, ξεκινά υπολογίζοντας τα χρέη των 4 ετών. Με άλλα λόγια, η εμπειρία ίσπραξης της φορολογικής δήλωσης λέει ότι χρέη παλιότερα από 4 χρόνια έχουν κοντά στη μηδενική εισπραξιμότητα. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες χρεών που μπορεί να μην είναι παλιά, αλλά που επίσης έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό, δηλαδή πολύ μεγαλύτερους τόκους προσαυξήσεις πρόστιμα πάνω σε ένα πολύ μικρότερο κεφάλαιο. Υπάρχουν διάφορες τέτοιες κατηγορίες. Μια, για παράδειγμα, είναι τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα που έχουν σχέση με τα πρόστιμα του κουβουσού. Θα σας πω ότι ό,τι κι αν μπούμε για την ανάγκη ανάπτυξη φορολογικής συνείδησης, υπάρχει μια πραγματικότητα. Τα χρέη του κουβουσού, τα πρόστιμα τα οποία γίνονται ληξιπρόθεσμα χρέη, έχουν διαχρονικά ποσοστό εισπραξιμότητας 0,05%. Δηλαδή, πέστε 0 για να είστε μέσα. Τι στόχο... επίσης, είναι μια πάρα πολύ προσαρμόσιμη στις προσωπικές οικονομικές ανάγκες και δυνατότητες τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των επιχειρήσεων ρύθμιση. Με την έννοια ότι με βάση το μοναδικό αριθμό που έχει το κάθε χρέος που όποιος χρωστάει προς το δημόσιο μπορεί να μπει μέσα στο τάξη και να το δει,
Μπορεί κάποιος να επιλέξει ποια χρέη από αυτά μπορεί να κάνει ολική εξόφληση ή ποια χρέη από αυτά μπορεί να κάνει μερική εξόφληση. Μπορεί να έχει να εξοφλήσει όλα του τα χρέη ή μπορεί να εξοφλήσει μόνο ένα ή μπορεί να εξοφλήσει το μισό ή το 1/3 του συνολικού ποσού που έχει απέναντι σε ένα χρέος με τέτοια χαρακτηριστικά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα μιας μεγάλης ευελιξίας και προσαρμογής στις ατομικές ανάγκες με στόχο το να μπορέσει ηλεκτρονικά, χωρίς να πηγαίνει στις εφορίες, χωρίς να έρχεται σε προσωπική επαφή με το προσωπικό τους, απλώς συμπληρώνοντας την μια απλή σελίδα ηλεκτρονική που θα ανοίξει μετά τις 20 του μήνα και καταγράφοντας την ατομική μοναδική ταυτότητα του κάθε χρέους που θέλει να βάλει ένα ποσό, μέσα στις επόμενες 3 μέρες πάει στην τράπεζα και καταθέτει αυτό το ποσό. Τι στόχος υπάρχει? Είναι ένας διπλός στόχος, όπως ο ίδιος διπλός στόχος υπάρχει και στη ρύθμιση. Από τη μια μεριά ανακούφιση, γιατί ακόμα κι αν κάποιοι χρωστάνε πολλά χρόνια αυτά τα παλιά χρέη, δεν αποφεύγουν τις συνέπειές τους και οι συνέπειές τους είναι ένα διαρκές κυνηγητό, όπως όλοι ξέρουν, τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και όσες εταιρείες είναι στη ζωή. Και από την άλλη μεριά έσοδα για μια πολύ δύσκολη περίοδο του ελληνικού κράτους. Έσοδα τα οποία χρειάζονται για να βρεθούν και αυτά τα 200 εκατομμύρια που είναι αυτή η πολύ μίνιμουμ απάντηση που δίνουμε σε πρώτη φάση στις ανάγκες της ανθρωπιστικής κρίσης, που ωστόσο μπήκε, όπως ξέρετε, και από τους εταίρους και δανειστές, αλλά και από πολιτικές δυνάμεις μέσα στη χώρα, το γνωστό ερώτημα, πού θα βρείτε αυτά τα λεφτά, από πού θα κοπούν. Να, αυτός νομίζω είναι ένας καλός πραγματικά τρόπος να χρηματοδοτηθούν αυτές οι δράσεις. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι δεν μπορεί να περνάνε έτσι τέτοιου είδους ρυθμίσεις, γιατί έχουν δημοσιονομικό κόστος. Και έχουν δημοσιονομικό κόστος γιατί μπορεί σε ένα χρέος 3.000 ευρώ να πληρώσει κανείς 500, 600, 700 ευρώ και να σβήσουν αντίστοιχα 2.000, 2.200, 2.300 ευρώ. Άρα το κράτος χάνει 2.300 ευρώ. Νομίζω ότι αυτά δεν αντέχουν πολύ σε λογική. Διότι είναι προφανές ότι από ό,τι δεν έχεις εισπράξει πολλά χρόνια τώρα και τα 5 τελευταία χρόνια ήταν τα χρόνια της μνημονιακής λέλαπας, που αν υπήρχαν δυνατότητες να τα εισπράξεις πιο μπροστά, αυτές πραγματικά εκμηδενίστηκαν σε μεγάλο βαθμό. Από αυτό λοιπόν που δεν έχεις ή δεν πρόκειται να εισπράξεις, στην πραγματικότητα βέβαια δεν χάνεις τίποτα. Αντίθετα, εισπράττεις κάτι το οποίο είναι ανέλπιστο και είναι ανέλπιστο όπως έχει αποδειχθεί, όχι επειδή το λέμε εμείς, αλλά διαχρονικά. Και ήθελα να πω στον συνάδελφο βουλευτή από το Ποτάμι, που έβαλε το ερώτημα με ποιους μεγάλους επιχειρηματίες τα έχουμε βρει και φέρνουμε αυτή την ρύθμιση, και μάλιστα ονομάτισε και κάποιους από αυτούς και μας ρώτησε αν ξέρουμε αν θα πάρουν μέρος και θα πληρώσουν όλα ή μέρος από τα χρέη τους, ότι λίγο έχουν μπερδευτεί τα πράγματα. Τι νοσφύλοι είναι οι μεγάλοι επιχειρηματίες? Θα είναι πολύ δύσκολο να πει κανένας ότι οι μεγάλοι επιχειρηματίες είναι ιδιαίτερα φίλοι του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ ή θα έλεγα επίσης του ΚΚΕ. Μεταξύ μας η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, γνωριζόμαστε όλοι και ξέρουμε ποιοι έχουν φίλους μεγάλους επιχειρηματίες και ποιους όχι. Και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι εγώ που μαζί με κάποιες κυρίες
υπηρεσιακούς παράγοντες που είμαι σίγουρη ότι ούτε αυτές έχουν φίλους μεγάλους επιχειρηματίες. Φτιάξαμε αυτή τη μίνι ρύθμιση. Δεν έχω ούτε πολιτικούς ούτε προσωπικούς φίλους μεγάλους επιχειρηματίες και πολύ περισσότερο δεν μου την υπαγόρευσαν. Δεν ξέρω αν θα προσέλθουν μεγάλοι επιχειρηματίες από αυτούς που χρωστούν εδώ και χρόνια τα μαλλιοκέφαλά τους για να αξιοποιήσουν αυτή τη ρύθμιση. Ελπίζω να προσέλθουν και τέτοιοι και θα έλεγα ότι όσο περισσότερο προσέλθουν τόσο το καλύτερο. Αν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες στο Υπουργείο μου λένε ότι κατά κανόνα αποφεύγουν να μπαίνουν σε οποιουσδήποτε είδους ρυθμίσεις, ακόμα και κάποιες ρυθμίσεις τόσο ευέλικτες όπως είναι αυτή. Θα σας πω επίσης ποιο είναι, όπως μου εκμυστηριεύτηκαν, όταν τελειώσαμε όχι αυτό αλλά το άλλο, το μεγάλο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση, το όνειρο των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι ότι μια μέρα το πρωί θα χτυπήσει την πόρτα του Υπουργείου, θα παρουσιαστεί και θα πληρώσει τα χρέη της η Ακρόπολης χρηματιστηριακή. Βέβαια, όπως ξέρετε, καταλαβαίνετε, μου το είπαν για καλαμπούρι, γιατί και αυτοί και εγώ ξέρουμε καλά ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να συμβεί αυτό. Και γι' αυτό, για όλους αυτούς τους λόγους και επειδή δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι η βασικότερη αντιμονοπωλιακή δύναμη στο σύγχρονο κόσμο, μια και τέτοιου είδους προβληματισμοί αποτρεπτικοί κυρίως προέρχονται από αυτή την κατεύθυνση, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σταθούμε πολύ στα υπόλοιπα. Εδώ θα είμαστε, θα δούμε ποιοι θα έρθουν. Εγώ ελπίζω ότι και κάποιοι από τα 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι σε χρέη μέχρι 3.000 ευρώ θα καταφέρουν να βρουν 2 κατοστάρικα, 3 κατοστάρικα, 5 κατοστάρικα να έρθουν και να σβηστεί από τους τόκους προς αυξήσεις το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπων. Και από την άλλη μεριά, εταιρείες από αυτές που θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να έχουν σταθεί διαφορετικά απέναντι στα χρέη τους, επίσης θα το κάνουν όχι για κανένα άλλο λόγο, όχι για να παίξουν, για να ασκήσουν κάποιο είδους πατριωτικό χρέος, αλλά απλώς γιατί οι εταιρείες, όπως όλοι ξέρουμε, με αυτό είναι το κριτήριο το βασικό που θα λειτουργούν, επειδή θα κρίνουν ότι τους συμφέρει. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω εκτίμηση. Ελπίζω ότι παρόλο που θα είναι μόνο για 7 μέρες και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι παραπάνω από 7 μέρες, ελπίζω ότι θα είναι σημαντική η συμβολή και ως προς τους 2 στόχους που έθεσα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Βαλβάνη.